Επιστρέφουμε στην εκπομπή μας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κύριο Γιώργο Καραντινό. Καλημέρα, κύριε Αντιδήμαρχε. Καλημέρα σας, ακροτές, κύριε Βαρδάκη. Να είστε καλά. Υπάρχει προβληματισμός από δικαιούχους των προνοιακών επιδομάτων. Δεν έχουν δοθεί ακόμα τα επιδόματα, σε σχέση βεβαίως με άλλους δήμους. Στο Ηράκλειο γιατί καθυστερούν? Αυτό το οποίο θέλω να διαβεβαιώσω είναι ότι δεν καθυστερεί ούτε ο Δήμος Ηρακλείου, ούτε η πρόνοια. Δυστυχώς το λάθος ήταν από την κεντρική κυβέρνηση, η οποία με τις παγιδονίες όσον αφορά το ύψος των προνοιακών. Εάν θα γίνει μείωση όπως η αναγγείλει, που τελικά δεν έγινε, προς τιμή και προς όφελος των ωφελουμένων, αυτό όμως δημιούργησε λογιστικά προβλήματα και στην πρόνοια και στο Δήμο, τα οποία επιλύθηκαν άμεσα. Το πρόβλημα είναι τώρα στον Επίτροπο, μετά που θα τα υπογράψει, χρειάζονται 3 μέρες βαλέρ από την πρόνοια για να πληρωθούν οι δικαιούχοι. Δηλαδή πότε θα υπογράψει ο Επίτροπος τα εντάλματα? Ο Επίτροπος θα τα υπογράψει σήμερα τα εντάλματα, το πιθανότερο, και η όλη διαδικασία πληρωμής θα γίνει από την άλλη εβδομάδα, από την αρχή της άλλης εβδομάδας ή μετά. Δηλαδή υπολογίζετε ότι Δευτέρα-Τρίτη θα μπορεί να γίνει η χορήγηση των επιδομάτων? Χωρίς να θέλω να δεσμευτώ, υπολογίζω μετά την Τρίτη. Μετά την Τρίτη. Διότι αν υπογραφούν σήμερα από τον κύριο Επίτροπο, ναι, χρειάζεται μετά 3 μέρες εργάσιμες από την πρόνοια για να μπουν, να πιστωθούν στους δικαιούχους. Άρα λοιπόν πάμε Τετάρτη-Πέμπτη ενδεχομένως. Εκεί να υπολογίζουν οι ενδιαφερόμενοι. Με πιθανότατα και Τρίτη. Αλλά μετά την Τρίτη είναι πιο ασφαλές αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε προς ωφελούμενος. Γιατί η κυβέρνηση, κύριε Καραντινέ, έλεγε ότι θα περικόψει τα επιδόματα αυτά? Και για τον χρόνο θα αντιμετωπίσουμε το ίδιο πρόβλημα, διότι είχε εξαγγείλει μια περικοπή γύρω στο 4,5%. Σας λέω πως τη Μύτη τελικά δεν έκανε ούτε το 3,4-3,5 που ήταν φέτος. Ελπίζω όμως για να μην δημιουργηθεί το ίδιο πρόβλημα του χρόνου, ναι, διότι γύρω στο Ιούνιο-Ιούλιο θα έχουμε το ίδιο πρόβλημα, να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις από αυτή τη στιγμή, που να ξέρουμε και να μην καθυστερούν άλλες φορές πληρωμές μιας συνολικής επαφής ομάδας, όπως είναι αυτοί οι οποίοι δικαιούνται τα προνοιακά πρόγραμματα. Μάλιστα, την γλίτωσα δηλαδή στο φτερό που λέμε, έτσι απλά λαϊκά, οι δικαιούχοι για να μην γίνει η περικοπή. Ωστόσο, αυτή η περικοπή, όπως εξηγείται, έγινε και η αιτία να υπάρχει αυτή η καθυστέρηση στην χορήγησή τους. Όχι αυτή η περικοπή, η πρόθεση να γίνει η περικοπή, οπότε άλλαξε το πρόβλημα. Πρόθεση περικοπή. Το άλλο θέμα τώρα, κύριε Καραντινέ, είναι το θέμα των θέσεων της κοινοφελούς εργασίας. Εδώ, χθες το πρωί, φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας τον Υφυπουργό, τον κύριο Πλαγιωτάκη, τον Υφυπουργό Εργασίας, ο οποίος είπε, δεσμεύτηκε μάλλον, ότι θα το ξαναδεί αυτό, γιατί ακολουθεί, είναι 50.000 οι θέσεις, έχουν δοθεί 32.000 και ακολουθούν και άλλες. Και δεσμεύτηκε ότι θα δει ξαναδεί για κάποιους δήμους που ενδεχομένως να έχουν αδικηθεί, το τι ακριβώς θα γίνει. Εσείς τι πληροφορίες έχετε? Ελπίζομαι και πιστεύομαι να ισχύει η δημόσια δέσμευση στο ραδιόφωνο σας. Διότι σε κατηδίαν συνάντηση που είχαμε εχθές δεν δεσμεύτηκε για τίποτα. Ελπίζω και πιστεύω λοιπόν να ισχύσει αυτή η δέσμευση, διότι αλλιώς πραγματικά 2 μέτρα όπως είναι τα προνοιακά επιδόματα που δεν έγινε μείωση. Ναι. Το άλλο μέτρο το οποίο είναι της κοινοφελούς εργασίας, τα οποία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση με κάποιες βελτιώσεις που έχουν προτάσει. Πραγματικά θα μπουν αυτογκόλ για την κεντρική κυβέρνηση με τον τρόπο τα οποία τα διαχείριστηκαν. Δηλαδή ο κύριος Πλαγιωτάκης που το συναντήσατε χθες δεν δεσμεύτηκε σε τίποτα, την ίδια ώρα που εδώ δημόσια είπε ότι θα ξαναδεί ορισμένα πράγματα? Σας είπα ότι δεν δεσμεύτηκε σε κάτι, ελπίζω και πιστεύω η δέσμευση δημόσια που έδωσε εσάς να ισχύει. Εμείς με όλες μας τις δυνάμεις θα πιέσουμε για μια δικαιότερη κατανομή των δικαιούχων της κοινοφελούς εργασίας. Διότι το Ηράκλειο έχει μεγάλο ποσοστό ανεργίας και δεν μπορεί να το διαχειρίζονται την τέταρτη πόλη της Ελλάδος με τέτοιο διαφορετικό τρόπο όσον αφορά τα δικαιώματά του. Γιατί στις υποχρεώσεις της φορολογίας, το ΦΠΑ είναι από τις πιο φοροδοτικές
πόλεις που υπάρχει στην Ελλάδα. Και βεβαίως με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανεργίας, γιατί αυτό μας είπε χθες ουσιαστικά. Δηλαδή η κατανομή έγινε με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια, αλλά και τις νόρμες, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ανεργία κυρίως. Και γι' αυτό έγινε η κατανομή με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο όμως ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν τα ποσοστά ανεργίας και εδώ στο Ηράκλειο είναι πολύ υψηλά. Κύριε Βαρδάκη, εδώ τίθεται ένα θέμα ουσίας. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω, εάν τους άλλους δήμους τα λοιπά, όλοι έχουν ανάγκη. Αλλά εδώ πέρα δεν είναι ότι δίνω μια ελεημοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι για την ανεργία. Αλλά έχουν μια υπερηφάνεια και όλοι και εργάζονται ευσυνείδητα στους δήμους. Εγώ ερωτώ, ένα δημαρχείο μια μικρή πόλη, πού θα χρησιμοποιήσει 100 άτομα μέσα στο δημαρχείο ή και εκτός δημαρχείου? Δεν υπάρχει δυνατότητα. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί συζητούμε. Εάν συζητούμε ότι αυτό το επίδομα είναι σαν ελεημοσύνη, αλλά ευτυχώς οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν έρθει παλιότερα στο Δήμο Ηρακλείου έχουν αποδείξει ότι εργάζονται ευσυνείδητα και δικαιούνται παραπάνω αυτό το οποίο απολαμβάνουν. Για το Ηράκλειο έχουν κατανεμηθεί, κύριε Αντιδήμαρχε, 310 θέσεις, αν δεν κάνω λάθος, και συνολικά έπρεπε να είναι άλλες 170 επιπλέον, με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια. Δεν θέλω να πάμε στις παλιές, οι οποίες ίσως να είμαστε ευνοημένοι, παίρναμε 650. Ναι. Αλλά η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και νέο ηγεσία, συνολικά όμως όλοι, δεν από τον κύριο Βούρτσε μέχρι τον κύριο Γεγέρο, μέχρι τον κύριο Πλαγιωτάκη, θα πρέπει να επανασχεδιάσουν και να υπάρξει μια κοινωνική δικαιοσύνη και να αισθάνεται ο πολίτης της κάθε πόλης ότι έχει τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες υποχρεώσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά την κατανομή των θέσεων και αν υπάρξουν αλλαγές βεβαίως προς όφελος του Δήμου Ηρακλείου αλλά και άλλων Δήμων που ενδεχομένως να έχουν αδικηθεί στο επίπεδο αυτό. Τώρα, κλείνοντας, να επαναλάβουμε ότι για τα προνοιακά επιδόματα το πιο πιθανό θεωρείται ότι θα δοθούν στους δικαιούχους μετά την Τρίτη, έτσι. Αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά και